Είμαστε έτοιμοι! Μόλις 15 άνες! Προγράμματος Team Yourself with FLL. Απλά σίγουρα αυτό που ζήσαν σήμερα αυτά τα παιδιά εδώ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Τεράστια γιορτή όπου όλοι έχουν ξετρελαθεί. Πραγματικά συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, μηχανολογίας. Είναι και εντυπωσιακό πώς μικρά παιδιά από δημοτικό μέχρι και γυμνάσιο καταφέραν να καταλάβουν αυτούς τους φυσικούς νόμους και να τους συνδυάσουν δημιουργικά. Πραγματικά τα παιδιά σχεδόν απαιτήσανε να έρθουν στο διαγωνισμό. Να πω μόνο ότι συνολικά στην Βέρεια έχουμε οργανώσει 5 ομάδες, στην Κέρκυρα 4, στην Ξάνθη είχαμε 12 και στην Αθήνα 7. Πάρα πολλά παιδιά, πολλοί εκπαιδευτές που ξεκίνησαν από το μηδέν, δηλαδή ο σκοπός του προγράμματος ήταν να γίνει μια διασπορά σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τη ρομποτική. Και αυτό είναι το μαγικό, το ωραίο και το εξαιρετικό, ότι από εκεί που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση έφτασαν να δημιουργούν, να προγραμματίζουν, να μαθαίνουν αρχές και αξίες. Ευχαριστούμε που μας δώσει η EDUAC την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά, να δουλέψουμε με τα παιδιά για εμείς που δεν δουλεύουμε, δεν είμαστε εκπαιδευτικοί. Και νομίζω είχαμε καταπληκτικές 2 μέρες. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Είμαι εκπαιδευτικός και βλέπω ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν έννοιες μηχανικής, μαθηματικών, πληροφορικής προγραμματισμού μέσα από αυτές τις δραστηριότητες. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί αναπτύσσουν και την ομαδικότητα, δηλαδή υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν έχουν κάποιο δυσατυχία και αυτό το είδαμε πάρα πολύ έντονα σήμερα. Το STEAM και ο διαγωνισμός FLL για μας είναι μια ευκαιρία, όπως και για τα παιδιά είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για μας καταρχάς να γίνουμε αυτός που χρειάζονται τα παιδιά για να πάνε ένα βήμα παρακάτω, να ξεφύγουν από την νοοτροπία του σχολείου, να κάνουν ομαδικά πράγματα, να γιορτάσουν, να περάσουν καλά. Το STEAM είναι καθαρά δημιουργία για τα παιδιά. Είναι ένα μικρό ταξίδι, σύντομο, αλλά οι εμπειρίες ήταν μεγάλες. Είναι η πρώτη μας φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το διαγωνισμό. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Φέτος είχαμε αρκετά λίγο χρόνο, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια πολύ θετική εμπειρία. Γεμίσαμε εμπειρίες, διασκέδαση και τα παιδιά ανυπομονούν να έρθουν και την επόμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δυνατά, πολύ χαμογελαστά. Είχαμε πολλές καινούργιες ομάδες, οι οποίες θέλαν να δείξουν το καλύτερό τους σε αυτό. 4, 3, 2, 1, πάμε! Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, γιατί μπορείς να δείτε να γινόταν όλο αυτό!